Στι 16 Μαρτίου του 2020, ο Δημό Αλεξανδρούπολη έχει την τιμή να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει την Ολυμπιακή Φλόγα για του θερινού Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο 2020, καθώ η Αλεξανδρούπολη έχει επιλεγεί από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ω σταθμό φιλοξενία με λαμπαδιδρομία, τελετή υποδοχή και φιλοξενία αυτή. Δεδομένου του ιδιαίτερου συμβουλισμού τη Ολυμπιακή Φλόγα, η υποδοχή τη ήθιστε να πραγματοποιείται με τιμέ αρχηγού κράτου και αποτελεί πάντα αντικείμενο παγκόσμιου ενδιαφέροντο, καθώ μεταδίδεται από και διεθνή ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και λεγόμενοι λαμπαδιδρόμοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχή στη διοργάνωση Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία, καταθέτοντα σχετική αίτηση στο γραφείο του Δημάρχου μέχρι τι 16 Ιανουαρίου του 2020 οι συμμετέχοντε στη λαμπαδιδρομία πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτο τη ηλικία του. Σύμφωνα με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, προτεραιότητα έχουν οι Ολυμπιονίκε, οι διακριθέντε στον αθλητισμό με σειρά προτεραιότητε διάκριση όπω παγκόσμια, ευρωπαϊκά, πανελλήνια πρωταθλήματα και άλλα, διακεκραμένοι στι τέχνε, στα γράμματα και στην κοινωνική προσφορά και στι ανωτέρω ιδιότητε περιλαμβάνονται αθλητέ ή άτομα που ανήκουν στι ομάδε με ειδικέ δεξιότητε. Οι επιλεγέντε λαμπαδιδρόμοι οφείλουν να συμμετάσχουν με κάθε σεβασμό προ του κανονισμού που διέπουν την Ολυμπιακή Λαμπαδιδρομία, τον Ολυμπιακό Χάρτη και τι αρχέ του, ενώ αποκλείοντα έχουν τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ ή έχουν καταδικαστεί για δικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κολλήματα κατά την νομοθεσία. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντε να γνωρίζουν του όρου συμμετοχή, καθώ και του κανονισμού του GDPR που διέπουν την διοργάνωση και να συνενέσουν σε αυτού κατά τη δήλωση συμμετοχή του, όπω αυτοί ορίζονται στην επίσημη σελίδα τη Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπω ανέφερε το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού, η 32η Θελληνή Ολυμπιακή Αγώνε από τι 24 Ιουλίου και η 16η Παραλυμπιακή από τι 25 Αυγούστου 2020 είναι αναμφίβολα σπουδαιότερε διοργανώσει τη τελευταία τριετία για όλο τον πλανήτη. Στο Τόκιο θα χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού τη γη. Εκεί θα χτυπάει και η καρδιά τη Ελλάδα αγωνιστικά, αλλά ω πιο γενέθλια χώρα του μοναδικού αυτού γεγονότο, το οποίο ενώνει, εμπνέει και ξεσηκώνει ειρηνικά το σύνολο του πληθυσμού του κόσμου μα. Με το βλέμμα στραμμένο στο Τόκιο, όλα τα στελέχη του Υπουργείου Αθλητισμού σε συνεργασία με την ΕΟΕ, τι ομοσπονδίε, τα σωματεία, του προπονητέ, αθλητέ και γονεί επικεντρώνονται στην εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη όσο το δυνατόν πληρέστερη ετοιμασία των πρωταθλητιών και πρωταθλητών που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, αλλά και εκείνων που θα προχρηθούν του προσεχεί μήνε. Όπω σχολιάζει την ανακοίνωση, είναι εθνική υπόθεση η στήριξη τη εκπροσώπησης τη χώρα όσων φέρνουν το εθνό σημό στο στήθο. Είμαστε δίπλα του. Τόσο πριν εξάλλου, όσο και μετά από το Παγκόσμιο Εορτή στην Ιαπωνία, στο επίκεντρο μεγάλων αθλητικών γεγονότων θα βρεθεί και η χώρα μα, η Ελλάδα που γέννησε τα Ολυμπιακά Ιδεώδη που μεταλαμπάδευσε σε όλα τα έθνη τη αξίε του αθλητισμού. Η χώρα μα, με τι στοχευμένε προσπάθειες των Ομοσπονδιών, των Σωματείων, των Ολυμπιονικών και των Παραγόντων, καθώ και την αμέριστη στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού, μπαίνει ξανά δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη αθλητικών διεκδικήσεων, ανακτά σταδιακά στο μέτρο των οικονομικών δυνατοτήτων την θέση που τη αρμόζει.